Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε τις ειδήσεις στις 7. Καλησπέρα σας. Είμαι η Νίκη Λιπεράκη. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αντιδράσεις για τις μεθοδεύσεις Αυγεννάκη που διχάζουν. Σε εξέλιξη συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, φωτιά και στο πολιτικό σκηνικό. Όλο το παρασκήνιο από την ηχηρή απουσία Σαμαρά. Με Καλάσνικοφ και πιστόλια έτοιμα για χρήση συνελήφθησαν ο διαβόητος τοξοβόλος και οι δύο γυναίκες. Ετοίμαζαν χτύπημα, λέει η αστυνομία, βίντεο από την ώρα της καταδίωξης. 8 νεκροί σε μία εβδομάδα από τη γρήπη. Μέτρα από τις αρχές και αγωνία στον κόσμο για την έλλειψη ταμιφλού. Μόνο με ιατρική συνταγή θα το δίνουν οι φαρμακοποιοί. Ραγδαία αύξηση των θυμάτων από τον κορονοϊό. Κλείνει τα σύνορα με την Κίνα και η Ρωσία. Έλληνες εγκλωβισμένοι μιλούν στο ανοιχτό κανάλι. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τις οικονομικές δοσοληψίες Τραμπ-Ερντογάν. Αγώνας του Λευκού Οίκου να θάψει το βιβλίο του πρώην Συμβούλου Ασφαλείας. Εντείνονται οι πολιτικές αντιδράσεις για την τροπολογία που ψηφίστηκε και επιβάλλει αφαίρεση έως και 10 βαθμών από τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη, εφόσον βέβαια αποδειχθεί πολυμετοχικότητα. Τα βέλη του στον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγεννάκη έστρεψε σήμερα μέσω του Open και ο προκάτοχός του, ο κύριος Βασιλιάδης. Να μαζέψει τα ασημάζευτα στο σκάνδαλο Αυγεννάκη και τις μεθοδεύσεις της Επιτροπής του που προωθούσε τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί η κυβέρνηση. Μετά το πολιτικό αυτό γκολ με την ψήφιση της τροπολογίας σκάνδαλο, οι αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο κλιμακώνονται. 7 μήνες δεν έγινε τίποτα. Αυτό λέμε. Όλα τα άλλα, προφανώς εσφαλμένοι χειρισμοί. Εγώ δεν λέω, μπορεί να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι αυτοί που είναι μέσα. Όταν έχεις μια τέτοια εξέλιξη σε υπόθεση, όταν έχεις μια τέτοια υπόθεση σε εξέλιξη, με συγχωρείτε, δεν αλλάζεις δύο μέρες πριν και αντικαθιστάς μέλη της Επιτροπής. Η ενημέρωση είναι ότι δεν έγινε σκόπιμος αλλαγή. Η δική μου ενημέρωση είναι ότι παραιτήθησαν και έπρεπε να αντικατασταθούν. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω ότι πολιτικός δεν υπήρξε σκοπιμότητα. Μέσα σε αυτό το οξύ κλίμα και με τις φήμες ακόμη και για διακοπή του πρωταθλήματος να οργιάζουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσφαξε με το βαμβάκι τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο οποίος ακόμη δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την τεράστια αναταραχή που έχουν πυροδοτήσει οι χειρισμοί του. Θα πρέπει να φτάνουμε στο τελευταίο σενάριο, ότι κάποιος θα χάσει το πρωτάθλημα ή κάποιος θα υποβιβαστεί, αλλά να δούμε ότι υπάρχει μια αναταραχή σε ένα υπόβαθρο το οποίο δεν ήταν ορθό και έπρεπε και να γίνει μια παρέμβαση. Και αυτή έγινε. Δηλαδή, να δώσει το πρωτάθλημα εκεί που θέλει ο κύριος Αυγεννάκης. Έτσι δεν είναι. Και μου κάνει εντύπωση πως ένας παοκτζής όπως κύριος Γιουλέκας λέει τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι πρώτα ΠΑΟΚ και μετά ΣΥΡΙΖΑ. Για έναν απλό λόγο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε πολύ μετά το ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή, καζάνι που βράζει, θυμίζουν οι αντιδράσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ, ως δήμαρχος της πόλης, για οποιαδήποτε αδικία συμβεί για οποιαδήποτε ομάδα της πόλης, θα είμαι απέναντι. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιστρέψει τη συνεχή επιδείνωση του δυσμενούς κλίματος που έχει δημιουργηθεί, προτάσσοντας την θετική ατζέντα. Λοιπόν, για όλα αυτά είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα πάμε με τον συνάδελφο Χρήστο Νικολάηδη, συνδεόμενη. Χρήστο. Καλησπέρα σας από την περιοχή της Καμάρας, όπου είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ. Πριν από περίπου μία ώρα, χιλιάδες οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά συγκεντρώθηκαν εδώ, προκειμένου να διατρανώσουν την αντίδρασή τους αλλά και την οργή τους για τις μεθοδεύσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα συνθήματα τα οποία κυριάρχησαν ήταν κυρίως αντικυβερνητικά, κατά του Πρωθυπουργού και κατά του Υφυπουργού Αθλητισμού του κ. Αυγεννάκη. Ενώ αυτή την ώρα, όπως βλέπετε στα πλάνα, έχει σχηματιστεί μία πορεία από εδώ, από το χώρο της Καμάρας προς τη Νέα Εγνατία. Πιθανολογείται ότι η πορεία αυτή των οπαδών του ΠΑΟΚ θα κατευθυνθεί προς την Αγκρότικα, προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αυτή την ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μάκης Βορύδης, εγκαινιάζει τη Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Εφοδίων και Προϊόντων, Αγκρότικα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έδωσαν το παρόν όλες οι φυλές και όλες οι ηλικίες της Βόρειας Ελλάδας και του ΠΑΟΚ. Από μικρά παιδιά, από γυναίκες και άτομα μέσης ηλικίας μέχρι και γέροντες, φορώντας κάποιο διακριτικό με τα χρώματα του δικεφάλου, το μαύρο και το άσπρο. Οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της βάσης
ότι οι άνθρωποι, οι ανώνυμοι, οι απλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ ήρθαν εδώ προκειμένου να διατρανώσουν την οργή και την αγανάκτησή τους για όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. Αυτό το σύνθημα το οποίο υπάρχει στα χείλη ολονών είναι η γνωστή έκφραση «Δεν θα περάσει». Ο κόσμος εδώ είναι διατεθειμένος να κάνει την οποιαδήποτε θυσία προκειμένου να μην τιμωρηθεί, να μην βλαφτεί σε καμία περίπτωση η ομάδα τους. Νίκη. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας μετέφερε εικόνα. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για όλα αυτά. Η ΠΑΕΠΑΟΚ βλέπει τρίγωνο διαπλοκής και καταγγέλει σκευωρία. Γι' αυτό άλλωστε ζητεί την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και προχωρά παράλληλα σε μηνύσεις. Το ενορχιστρωμένο πολιτικό σχέδιο εξόντωσης του ΠΑΟΚ, το οποίο ξεκίνησε με τη στημένη γνωμοδότηση των εκλεκτών του Υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και συνεχίστηκε στη Βουλή με την τροπολογία έκτρωμα, που παραδίδει με προεδρικό διάταγμα το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, είναι ένα σχέδιο που μπάζει από παντού. Ένα σχέδιο το οποίο αποδομείται πλήρως από τη σοκαριστική χθεσινή αποκάλυψη του ΠΑΟΚ για συνάντηση στελεχών του Ολυμπιακού και εκπροσώπου του Υφυπουργού σε γραφείο δικηγόρου, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, παραμονές της επίμαχης συνεδρίασης. Στις 21 στις 11, στα γραφεία του δικηγόρου κ. Τζουγανάτου, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, προσήλθε η κυρία Σουλούκου, Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία κατέθεσε την καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ήταν στην νομική ομάδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την υποστήριξή της. Ο κ. Χατζησαβάογλου, νομικός της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και ο κ. Μπραουδάκης, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Αυγενάκη. Ο δικηγόρος κ. Τζουγανάτος συνδέεται με στενή φιλία με το μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κ. Φαραντούρη, με τον οποίο έχει συναντηθεί πρωτύτερα. Θα κάνουμε επίσημη καταγγελία στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με αυτή την υπόθεση, ζητώντας την άμεση διερεύνησή της με αίτημα την άρση των συνομιλιών και άνοιγμα καμερών, ενώ τα στοιχεία που έχουμε είναι στη διάθεσή του. Μπορεί ο κ. Μπραουδάκης να διέψευσε την παρουσία του παρετούμενο στις θέσεις του, ωστόσο κοινική ήταν η άμεση ομολογία του Ολυμπιακού. Μέσω διαρροών σε φιλικά μέσα ενημέρωσης, οι ερυθρόλευκοι εμπνευστές του σχεδίου εξαφάνισης του ΠΑΟΚ επιβεβαίωσαν τη συνάντηση, προτάσσοντας μια φεδρή αιτιολογία ότι τάχα μου αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να τους παραδοθεί μια γνωμοδότηση για την υπόθεση. Γνωμοδότηση έκτασης 46 σελίδων, που όπως αποκαλύπτει το Open, φέρεται να συντάχθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή εντός 2-24 ώρων, αφού παραδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου, έχοντας εξετάσει υπομνήματα άνω των 500 σελίδων. Αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, Ολυμπιακού και εκπροσώπων του Υφυπουργού Αθλητισμού έστησαν μία γνωμοδότηση για τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και την ανακοίνωσαν την ώρα που η Τούμπα ήταν γεμάτη κόσμο, προσδοκώντας την πρόκληση ανεξέλεγκτης οργής με απρόβλεπτες συνέπειες. Βγήκε η εισήγηση, να το πω, δημοσιεύθηκε στις 6 ώρα, στις 6 και 5, όπως πολύ σωστά είπατε. Η μόνη λογική για να δημοσιευθεί η απόφαση εκείνη την ώρα είναι επειδή ο κύριος Αυγενάκης και η συναυτό, κάποια μέλη της Επιτροπής, ήθελαν να χυθεί αίμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους. Σε πρώτη φάση ζητάει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για τις συνομιλίες συγκεκριμένων μελών της Επιτροπής, προκειμένου να στοιχειοθετήσει τα σενάρια που έχουν κατακλείσει το περιβάλλον της για ύποπτες συνομιλίες που έπαιξαν ρόλο στην ανυπόστατη τελική εισήγηση της Επιτροπής Αυγενάκη. Προκειμένου μάλιστα να προστατεύσει την τιμή, την υπόλοιψη και τα συμφέροντά του, ο δικέφαλος θα προχωρήσει επιπλέον σε μηνύσεις και αγωγές σε βάρος συγκεκριμένων μελών, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τη σκανδαλώδη εισήγηση. Αν δεν επρόκειτο για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, θα ήταν τουλάχιστον κωμική η παραδοχή του μέλους της Επιτροπής, Ηλία Αρκούδη, που ψήφισε υπέρ της τιμωρίας ότι η ψήφος του καθοδηγήθηκε από το έτερο μέλος της Επιτροπής, την Ειρήνη Μαρούπα, η οποία υποτίθεται πως είχε ερευνήσει μόνη της τις σχέσεις ΠΑΟΚ Ξάνθης. Απίθανα πράγματα. Μετά την ενοχική παρέτηση Μπραουδάκη, περιμένουμε και τις παρετήσεις των συμμοριτών Τζουλάκη Αρκούδη Φαραντούρη, ακρογωνιαίος λίθος στο τρίγωνο της διαπλοκής Σουλούκου Τζουγανάτος Φαραντούρης, όπως και της κυρίας Μαρούπα που με τόση αυθαιρεσία και επιπολαιότητα δηλώνει ψευδή γεγονότα χωρίς καμία βάση. Δεν διστάζουν να ξεφτιλίζονται διαρκώς, περιμένοντας το σκεπτικό που πλέον είναι βέβαιο, όπως γράφεται στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, το νομικό τμήμα της οποίας όμως σήμερα έχει φόρτο εργασίας, αφού ξεκίνησε η δίκη των στημένων αγώνων και ο εντολέας του Λευτέρη Αυγενάκη Βαγγέλης Μαρινάκης κατηγορείται για σύσταση συμμορίας και αλλίωση αποτελεσμάτων αγώνων. Την ώρα που ο αθλητικός και πολιτικός κόσμος συνταράσσεται από τις αποκαλύψεις, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποκρύπτει το σκεπτικό της απόφασης για τη γνωμοδότηση σκάνδαλο, κρατώντας με χυδαίο τρόπο όμοιρό της τον ΠΑΟΚ, που δεν μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Η κυβερνητική παρέμβαση με την τροπολογία που ουσιαστικά αναδεικνύει πρωταθλητή τον Ολυμπιακό απορρίπτεται από το σύνολο της κοινωνίας του ΠΑΟΚ. Για μία ακόμη φορά, ένα πρωτάθλημα που δεν κρίνεται υπέρ του Ολυμπιακού από το Δεκέμβριο είναι ένα πρωτάθλημα έτοιμο να τυναχθεί στον αέρα. Και σε επιστρέψουμε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο, όπως είδαμε και νωρίτερα. Μαζί μας αυτή τη φορά ο Άρης Κουτσιούκης από άλλο σημείο παρακολουθεί και καλύπτει αυτήν την κινητοποίηση. Άρη. Μαζική και δυναμική είναι η παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτό το μεγάλο ειρηνικό συλλαλητήριο και όπως βλέπουμε αρχίζει σιγά σιγά να κινείται σε πορεία. Χιλιάδες είναι εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο που έστειλαν οι σύνδεσμοι φιλάθλων του ΠΑΟΚ και ακόμη έρχονται, τραγουδούν την αγάπη για την ομάδα τους και φωνάζουν συνθήματα κατά της αδικίας που όπως λένε πάει να γίνει σε βάρος του δικεφάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Ενώ πριν από λίγο φώναξαν και το όνομα του Ιβάν Σαββίδη μέσα σε χειροκροτήματα. Θυμίζω ότι κάλεσμα για συμμετοχή είχαμε και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ ανάλογη πρόσκληση υπήρχε και από τον ερασιτέχνη, αλλά και την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου. Μάλιστα, είδαμε και παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να βρίσκονται ανάμεσα στο πλήθος. Όπως φαίνεται, λοιπόν, ενωμένη η ασπρόμαυρη οικογένεια θέλει να στείλει ένα ηχηρό και ταυτόχρονα ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αυτή η αδικία. Και όπως βλέπουμε τώρα, ξεκινούν από την οδό Εγνατία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος θα είναι ο προορισμός τους. Νίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Το παρακολουθούμε. Αν χρειαστεί, επαναρχόμαστε. Ενδοκυβερνητικούς κραδασμούς προκάλεσε η χθεσινή απουσία Σαμαρά από την ψηφοφορία για την τροπολογία περί πολυμετοχικότητας στο ποδόσφαιρο. Το Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει το θέμα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ζήτημα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Η διαφοροποίησή του όμως πυροδοτεί έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, για ομοιρία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσει άμεσα το θέμα που άνοιξε με τον Αντώνη Σαμαρά επιχειρεί η κυβέρνηση. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού από τη χθεσινή ονομαστική ψηφοφορία. Μίλησα και εγώ μαζί του. Όταν επικοινωνήσαμε, είπε ο άνθρωπος ότι για προσωπικούς λόγους έλειπε. Όταν λέει ένας πρώην Πρωθυπουργός ότι έλειπε για προσωπικούς λόγους, δεν ζητά κανείς εξηγήσεις. Δεν υπήρχε θέμα για να λήξει. Και τι θα γίνει στην επόμενη ονομαστική ψηφοφορία. Που εντάξει, τον κύριο Σαμαρά δεν μπορούσαν να τον διαγράψουν και κάναν την πρώτη κολοτούμπα. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ο Αντώνης Σαμαράς διαφοροποιείται από κεντρικές επιλογές του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού να δίνουν το στίγμα των προθέσεών του. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς ούτε έδωσε εξηγήσεις, ούτε του ζητήθηκαν, ούτε θα μπορούσαν να του έχουν ζητηθεί. Τελικά, όπως φαίνεται, ο μόνος που δίνει εξηγήσεις είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο όμηρος όχι μόνο του κυρίου Σαμαρά, αλλά και των επιχειρηματικών συμφερόντων που τον καθοδηγούν. Είχε προηγηθεί η απουσία του από την εκλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας Εκατερίνης Ακελαροπούλου και η ξεκάθαρη αντίθεσή του σε προσφυγή της χώρας στη Χάγη για την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία. Ο κ. Σαμαράς είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας και οι σημαίες δεν έχουν ανάγκη σχολιασμού. Δεύτερον, ότι. Και γι' αυτό έδωσε και το σήμα. Δεύτερον, σημαία, γι' αυτό το σχολιάζουμε κι εμείς. Ο κ. Σαμαράς είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και δεν κάνει τίποτα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε σήμερα στο γραφείο του στη Βουλή και είχε ένα σύντομο και τυπικό διάλογο με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο Καλαφάτη. Τον τοξοβόλο του συντάγματος που καταζητείται ως δραπέτης από τον Ιούνιο, μια συνεργάτηδα της Πόλας Ρούπα που έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή στον επαναστατικό αγώνα, και ακόμη μια γυναίκα γνωστή στις αρχές, συνέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αγία Παρασκευή. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε κλεμμένο αυτοκίνητο και έτοιμοι για χτύπημα, όπως φαίνεται, καθώς έφεραν βαρύτατο οπλισμό. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για κρυσφύγετα και πιθανούς συνεργούς τους, ενώ όπως έγινε σήμερα γνωστό, ο λεγόμενος τοξοβόλος του συντάγματος είχε λάβει μέρος και σε ένοπλη ληστεία λίγους μήνες μετά από την αποδρασή του. Ο οδός Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τετάρτης. Ένα μπλε τζιπάκι μέσα στο οποίο επιβαίνουν άτομα που εμπλέκονται με την τρομοκρατία κινείται στην περιοχή. Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ακολουθούν με τα αυτοκίνητά τους χωρίς εκείνοι να έχουν αντιληφθεί το παραμικρό. Η παρακολούθηση έχει ξεκινήσει ώρα πριν από την περιοχή του Βύρωνα. Δευτερόλεπτα μετά, πάνωπλοι αστυνομικοί ακινητοποιούν το όχημα και με αστραπιαίες κινήσεις τους βάζουν στα αυτοκίνητά τους και τους μεταφέρουν στο 12ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής διαπίστωσαν ότι και οι τρεις συλληφθέντες φορούσαν γάντια στα χέρια τους, ενώ το αυτοκίνητο είχε κλαπεί μόλις πριν από 2 ημέρες από την περιοχή του Χολαργού.
Μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής συλλαμβάνουν τον δραπέτη των φυλακών Τήρινθας, τον γνωστό τοξοβόλο του συντάγματος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 21 χρόνια κάθριξη για την συμπλοκή με αστυνομικούς στην Πεύκη και για τις ένοπλες ληστείες στο Βελβεντό. Μαζί του η πρώην στενή συνεργάτηδα της Πόλας Ρούπα και καταδικασμένη σε 35 χρόνια για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Ενώ στη θέση του οδηγού βρίσκεται η 26χρονη σύντροφος του τοξοβόλου, γνωστή στις αρχές από προσαγωγές στα Εξάρχεια. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα, όπου συνδυάστηκαν πληροφορίες και στοιχεία. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή της Αττικής, όπου εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε κλεμμένο ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο. Μετά την απόδρασή του, ο τοξοβόλος του συντάγματος μαζί με ένα ακόμη άτομο πραγματοποίησε ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στις 29 Αυγούστου στην Αχαΐα με λία περισσότερες από 150.000 ευρώ. Ο τοξοβόλος μάλιστα τότε είχε μεταμφιεστεί σε ιερέα, ενώ είχε αφαιρέσει και το καταγραφικό μηχάνημα όταν έφυγε από το σημείο. Σε κάποιους λέει όχι, όχι, να φωνάξω λέω αστυνομία ή ασθενοφόρο. Εμείς λέει είμαστε η αστυνομία. Είχαν σπάσει το τζάμι του αυτοκινήτου από πίσω και είχαν σταματήσει και κοπή κυκλοφορία. Δεν αφήνανε κανένα να ανέβει ή να κατέβει, ούτε πεζούς ούτε αυτοκίνητα. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής διήρκησε μόλις λίγα λεπτά με κανένα από τα τρία άτομα να μην προλαβαίνει να αντιδράσει. Οι τρεις συλληφθέντες ήταν βαρύτατα οπλισμένοι και πάνω τους βρέθηκαν δύο πιστόλια, ένα ούζι και ένα καλάσνικοφ, όλα με σφαίρες ή θαλάμι έτοιμα για χρήση. Μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο, οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής εντόπισαν μάσκες σιλικόνης, πλαστές ταυτότητες, κινητά τηλέφωνα, έναν ασύρματο που άκουγαν τις συχνότητες της αστυνομίας, ρούχα και πέντε κλειδιά σπιτιών που θεωρούν ότι ανήκουν στα κρυσφύγετά τους. Ζήτω η αναρχία! Ζήτω η αναρχία! Βάτσι δικαστές πολιτικοί, δεν έχετε κανένα λόγο να κοιμάστε ήσυχοι! Στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, έδωσε συγχαρητήρια στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τις συλλήψεις της αντιτρομοκρατικής. Λοιπόν, θα δούμε όλες τις εξελίξεις με τη Μίνα Καραμήτρου που είναι βεβαίως στο στούντιο. Να αρχίσουμε όμως από το πώς ήρθαν σε επαφή ο λεγόμενος τοξοβόλος με την συνεργό της Πόλας Ρούπα, δεδομένου ότι ανήκουν σε άλλες ομάδες. Ναι. Αυτοί οι δύο πρέπει να σας πω ότι εξαφανίστηκαν με περίπου 10 ημέρες διαφορά. Mm-hmm. Ο ένας εξαφανίστηκε από τις φυλακές που βρισκόταν, διότι κατάλαβε ότι θα ερχόταν μια αλλαγή στο ποινικό μας σύστημα και άρα θα έπρεπε να μείνει παραπάνω στη φυλακή. Εξαφανίστηκε λοιπόν τότε και λίγες μέρες αργότερα εξαφανίστηκε η συνεργός της Παναγιώτας Ρούπα, μάλιστα μία ημέρα πριν ακούσει από το δικαστήριο ότι καταδικάζεται ως μέλος του επαναστατικού αγώνα. Τώρα, πώς αυτοί οι δύο που πράγματι ανήκουν σε δύο διαφορετικές ομάδες είχαν έρθει σε επαφή. Οι αρχές τι εκτιμούν? Εκτιμούν ότι όλα έγιναν μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι η συνεργός της Παναγιώτας Ρούπα κάπου τα χάλασε με τη μέντορά της και μέσα στις φυλακές άρχισε να έχει επαφές με εγκλήστους της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς. Εκεί υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει ασχοληθεί με την τρομοκρατία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός φυλακών και ήταν το άτομο αυτό το οποίο έφερε σε επαφή αυτούς τους δύο. Επαναλαμβάνω, ανήκουν σε δύο διαφορετικές ομάδες. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλανε να κάνουν, λένε οι αστυνομικοί, ήταν να φτιάξουν μια καινούργια τρομοκρατική οργάνωση. Θα κάναν κάποιο χτύπημα και προφανώς θα αναλάμβαναν ως κάποια πρωταεμφανιζόμενη τρομοκρατική οργάνωση. Mm-hmm. Λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται. Μιλώντας όμως για αυτόν τον διαβόητο τοξοβόλο, Μίνα, mm-hmm. υπάρχει και ένα περιστατικό άγνωστο στη Βόρεια Ελλάδα με έναν αστυνομικό. Ναι, στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για μια ιστορία που έγινε στην Χαλκιδική πριν από λίγες εβδομάδες. Ο αστυνομικός πήγαινε κανονικά στη δουλειά του σε κάποιον επαρχιακό δρόμο και ξαφνικά είδε ένα αυτοκίνητο μπροστά του με μια κοπέλα, ένα τζιπ. Κατέβηκε λοιπόν από το αυτοκίνητό του για να δει αν η κοπέλα χρειάζεται κάτι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά του δύο άνδρες. Τον απείλησαν, τον ακινητοποίησαν, τον έβαλαν μάλιστα στο πορπαγκάζ του αυτοκίνητου του και αμέσως μετά αυτοί εξαφανίστηκαν. Το αυτοκίνητο αυτό, το τζιπ που είχε δει ο αστυνομικός στην άκρη του δρόμου, εντοπίστηκε κάποιες μέρες μετά σε ένα γκρεμό. Όταν το πήγαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, βρήκαν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο DNA του τοξοβόλου. Mm. Που φαίνεται λοιπόν ότι με το περιστατικό αυτό ο τοξοβόλος είχε κάποια σχέση. Ήταν στη Βόρεια Ελλάδα για κάποιο λόγο, ενδεχομένως για κάποια ληστεία. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι αυτό που ψάχνουν αυτή τη στιγμή είναι γιάφκες. Γι' αυτό ψάχνουν από τις πλαστές ταυτότητες. Θα δοθούν μάλιστα στη δημοσιότητα αύριο. Είναι ανύπαρκτα τα πρόσωπα, τα ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν πάνω στις mm-hmm. πλαστές ταυτότητες. Λοιπόν, παραμένουμε, περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε μια
έκτακτη είδηση θα περάσουμε. Έχει σημάνει συναγερμός για τον κορονοϊό εδώ και λίγη ώρα και εδώ στην Ελλάδα. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Παναγιώτη Μανή στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ύποπτο, το τονίζω, ύποπτο κρούσμα προς ώρα στη Θεσσαλονίκη, σε νοσοκομείο Παναγιώτη. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι, όταν ένας μεσήλικας πήγε στο νοσοκομείο έχοντας όλα τα συμπτώματα του κοροναϊού. Είπε στους γιατρούς ότι πριν από λίγο καιρό είχε ταξιδέψει στην Κίνα. Αμέσως λοιπόν κρίθηκε ως ύποπτο κρούσμα. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις, απομονώθηκε. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με τον οποίο μίλησαμε πριν από λίγο, τον κύριο Παναγιώτη Παντελιάδη, μας είπε ότι λήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τήρηθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Έχει απομονωθεί το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν έχει έρθει επαφή με κανέναν άλλον. Έχουν πάρθει δείγματα από τους γιατρούς, έχουν αποσταλεί σε εργαστήριο και πιθανότατα αύριο θα ξέρουν αν πρόκειται για το συγκεκριμένο. Για τη συγκεκριμένη ασθένεια, ναι. Ή αν πρόκειται για μια απλή γρήπη. Λοιπόν. Πιθανότατα αύριο. Να θυμίσουμε ότι πήγε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί είναι ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς του κοροναϊού στην Ελλάδα. Είναι 13 σε όλη τη χώρα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα. Να επαναλάβουμε ότι είναι πιθανό το κρούσμα. Αύριο θα έχουμε τις οριστικές απαντήσεις. Πάντως, η εξάπλωση του κορονοϊού είναι ραγδαία. Οι νεκροί έχουν φτάσει πια τους 170. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 7.500 όλο τον κόσμο. Για τους εγκλωβισμένους στην καραντίνα των κινεζικών πόλεων, οι μέρες κυλούν δύσκολα, όπως θα ακούσετε να αφηγείτε στο Open και ένας Έλληνας που παραμένει σε περιορισμό. Νέα έκτακτη συνεδρία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουμε σήμερα, ενώ συναγερμός έχει σημάνει και στη γειτονική Ιταλία με ένα ολόκληρο κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα. Εγκλωβισμένοι επί ώρες οι 6.000 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Κώστας Μεράλντα στο ιταλικό λιμάνι Τσιβιταβέκια. Ένα ζευγάρι από το Χονγκ Κονγκ εμφάνισε υψηλό πυρετό και αναπνευστικά προβλήματα και αμέσως τέθηκε σε καραντίνα. Οι συνεπιβάτες τους προληπτικά απαγορεύεται να αποβιβαστούν από το πλοίο που προηγουμένως είχε κάνει στάσεις στη Μασσαλία, τη Βαρκελόνη και τη Μαγιόρκα. Τουλάχιστον δύο Έλληνες είναι εγκλωβισμένοι σε καραντίνα στην Κίνα εξαιτίας του νέου φωνικού κορονοϊού. Ένας από αυτούς, ο Γιάννης Μερσινιάς, μιλάει αποκλειστικά στο Open κατά την επιστροφή του στην Ευρώπη. Μπορεί να μπω στην αυριανή πτήση που πάει για Γερμανία και ψάχνω να βρω τώρα τρόπο να φύγω από την πόλη και να πάω στο αεροδρόμιο του Γουχάν. Και από εκεί και πέρα μάλλον θα μας έχουν καραντίνα για 14 μέρες. Ο αριθμός των θυμάτων πολλαπλασιάζεται ραγδαία. Μέσα σε μόλις 24 ώρες καταγράφηκαν 38 θάνατοι, ενώ νοσούν περισσότεροι από 7.500 άνθρωποι παγκοσμίως. Κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν για πρώτη φορά στις Φιλιππίνες και στην Ινδία. Στην Ευρώπη τα κρούσματα αυξάνονται ασταμάτητα. Η Φινλανδία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε Κινέζο ταξιδιώτη που παραμένει σε απομόνωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει εκτάκτως για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Οι έρευνες των επιστημόνων συνεχίζονται εντατικά. Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι η επώση του κορονοϊού διαρκεί περίπου 5 ημέρες, ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι κάθε ασθενής μολύνει κατά μέσο όρο 2,2 ανθρώπους. Οι μάσκες και τα αντισηπτικά έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια των φαρμακείων στην Κίνα, τις Φιλιππίνες και την Αυστραλία. Τρομαγμένοι πολίτες σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων για να καταφέρουν να βρουν την πολυπόθητη μάσκα που θα τους προστατέψει. Σε έναν πιλαχάν, μια έναν ώρα, θα καταλήγω. Σαν δούλου, όλα ρίμ παλά. Δεν μπορεί να είναι γιατί σε μια τζάνια, ο τάλα, δεν είναι γιατί σε μια τζάνια, Την ίδια στιγμή, οι νοσοκόμες στη Γουχάν κόβουν τα μαλλιά τους ως περαιτέρω μέτρο προφύλαξής τους από τον θανατηφόρο κορονοϊό. Λοιπόν, έκτακτες περιστάσεις όπως βλέπετε. Εμείς θα σταθούμε τώρα στον συναγερμό που έχει σημάνει στη γειτονική Ιταλία. Σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, ο Γιάννης Χαραμίδης είναι μαζί μας από την αίθουσα σύνταξης. Μιλάμε για 7.000 ανθρώπους σε περιορισμό αυτή τη στιγμή, Γιάννη. Ναι, Νίκη, είναι 6.000 οι τουρίστες οι οποίοι επιβαίνουν και το συγκεκριμένο πλοίο, το Κώστας Μεράλδα, έχει 1.000 άτομα πλήρωμα. Τα τελευταία νέα που ήρθαν πριν από μερικά δευτερόλεπτα κυριολεκτικά αναφέρουν πληροφορίες, αναφέρουν ότι το δείγμα που έχει πάρθει από τη συγκεκριμένη 54χρονη γυναίκα στην οποία εντοπίστηκαν τα περίεργα τα κρούσματα, πιθανά κρούσματα, ναι. Τα συμπτώματα, ναι. Από το Μακάο είναι καταγωγή της και όχι από το Χονγκ Κονγκ, δεν δείχνουν με την πρώτη ανάλυση να είναι κρούσμα κορονοϊού. Υπάρχει μια σειρά εξετάσεων που ακολουθεί όμως, που ακολουθείται. Η καραντίνα θα συνεχιστεί. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο με εντολή των Ιταλικών αρχών στη Τσιβιταβέκια, ένα μικρό λιμάνι έξω από τη Ρώμη. Είχε προορισμό την Λασπέτζα στη Λιγουρία, στο βορρά της Ιταλίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα, σύμφωνα
λάβαμε πληροφορίες των Ιταλικών μέσων ενημέρωσης, είναι εξαγριωμένοι, καθώς οι αρχές δεν επιτρέπουν και δεν έχουν διαχωρίσει τους μη νοσούντες από τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι λογικό, καθώς όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, ο ιός έχει χρόνο επόασης 5 ημέρες. Υπάρχουν 750 άνθρωποι από την Κίνα ως τουρίστες. Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση, την παρακολουθούμε και αυτήν την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, ο Γιάννης Χαραμίδης. Τώρα, στα αμιγώς εσωτερικά μας εξακολουθεί να επελάβει η εποχική γρίπη, με άλλους 8 νεκρούς μέσα στην τελευταία εβδομάδα. 21 τα θύματα μέχρι σήμερα και δεκάδες οι άνθρωποι που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση των δημάρχων, ενώ από σήμερα τα αντιϊκά φάρμακα χορηγούνται πια μόνο με συνταγή γιατρού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν μήπως βρουν Ταμιφλού. Οι ελλείψεις του αντιϊκού φαρμάκου Ταμιφλού που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα φαρμακεία όλης της χώρας συμπίπτουν με την έξαρση της γρίπης. Μέσα σε μια εβδομάδα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων της γρίπης από τον Οκτώβριο σε 21. Ενώ το ίδιο διάστημα νοσηλεύτηκαν στην εντατική 88 ασθενείς. Βρισκόμαστε στην αναμενόμενη έξαρση της γρίπης στη χώρα μας. Τα άτομα σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή λίμωξη από γρίπη, όπως είναι οι έγκυες, άτομα με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, άτομα με διαβήτη, να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο σε περίπτωση που δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε παραγγείλει και μας έχουν πει μήπως μας βάλουν 2 τεμάχια το απόγευμα. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε και περιμένουν 20-25 άνθρωποι να τους απαντήσουμε. Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που δημιουργήθηκε με τις έλλειψεις του Ταμιφλού, υπήρξε παρέμβαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Από σήμερα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα αντιϊκά φάρμακα αυστηρά και μόνο με συνταγή γιατρού. Είναι θετικό γιατί το παίρνουν το Ταμιφλού από μόνοι τους. Χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος και χωρίς να μας ρωτήσουν κιόλας αν πρέπει να το πάρουν και χωρίς να συμβουλευτούν κάποιο γιατρό. Η τάξη του γιού μου από 20 παιδιά είναι 10, είναι τα μισά δηλαδή. Για να αντιμετωπιστεί η διασπορά των ιώσεων, δεκάδες σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο σε όλη τη χώρα με απόφαση των Δήμων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων. Λοιπόν, πολλά παιδάκια συμμαθητές του σχολείου με γρήπη και ιώσεις. Ναι, σήμερα κάναμε μια καταμέτρηση και είχε αρκετές ελλείψεις. Σε ορισμένες περιοχές το πρόβλημα είναι μεγάλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Δράμα, όπου σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η μετάδοση της εποχικής γρίπης, οι εμπλεκόμενοι φορείς αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η βρεφονηπιακή σταθμή. Αλλάζοντας θέμα, πληθαίνουν διεθνώς οι επικρίσεις για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τον Ερντογάν πως παρά τα συμφωνηθέντα συνεχίζει να στέλνει στρατό στη Λιβύη, ενώ την ίδια ώρα η Ιταλία χαρακτηρίζει απαράδεκτο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα πάλι βάλει κατά του Εμμανουέλ Μακρόν, που συναντήθηκε χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας τις ελληνικές θέσεις. Η ξεκάθαρη καταδίκη των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η ευθεία επίθεση προς το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το θέμα της Λιβύης από τον Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας. Αυτό που αναμένεται από τη Γαλλία, το σκοτεινό παρελθόν της οποίας στην Αφρική είναι καλά γνωστό και οι μνήμες ακόμη φρέσκες από την οδύνη των σφαγών που πραγματοποίησε στην Αλγερία, είναι αντί να κατηγορεί την Τουρκία να παίξει ένα θετικό ρόλο για τη διασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας στη Λιβύη. Το σύνθημα Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία γίνεται επίκαιρο ξανά τη στιγμή, μάλιστα που γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις ασκούνται μαζί με τις ελληνικές στο Αιγαίο. La France soutient la Grèce, Chypre, quant au respect de leur souveraineté dans leurs espaces maritimes, en condamnant avec nos partenaires européens les intrusions et provocations de la Turquie à cet égard. Μετά το Παρίσι, ο Πρωθυπουργός μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, όπου συζήτησαν μεταξύ άλλων και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι το διεθνές δίκαιο. Σε αυτόν εμένει η Ελλάδα, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση αλλά και αποφασιστικότητα. Την ίδια ώρα, στην Ολομέλεια της Βουλής έφτασε σήμερα προς ψήφιση και η νέα αμυντική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαιτίας της γνωστής συμπεριφοράς της Τουρκίας,
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιλαμβάνονται πλέον ότι η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης γραμμής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Άγκυρα δέχτηκε διπλό χτύπημα από Μόσχα και Ρώμη. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Τουρκία ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της και στέλνει στρατιώτες από τη Συρία στη Λιβύη, ενώ η Ιταλία χαρακτήρισε απαράδεκτο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Στο πεδίο βολής του Λιτοχώρου πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση και οι πρώτες βολές από τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού Καϊόβα που αποκτήθηκαν πρόσφατα. Η εκπαίδευση των χειριστών συνεχίζεται και σύντομα αναμένεται να ενταχθούν στο σύνολό τους σε επικρισιακή ετοιμότητα. Μια απαράδεκτη και ακραία κίνηση του Χρυσαυγίτη, ευρωβουλευτή Λαγού, που έσκησε την τουρκική σημαία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, έδωσε λαβή στην Άγκυρα να επιτεθεί με σφοδρότητα στην Αθήνα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε άμεσα την ενέργεια, τονίζοντας πως οι νεοναζιστές εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. Το μοναδικό που τους αξίζει είναι αυτό εδώ. Τίποτε άλλο. Έξω οι Τούρκοι και να τελειώνει η διαδικασία μαζί τους. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Ακροδεξιό παραλήρημα του Γιάννη Λαγού εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής δίνει παράσταση και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συναδέλφων του, σκίζει μια χάρτινη τουρκική σημαία που κρατά στα χέρια του. Και αυτή εδώ η σημαία, που είναι η τουρκική σημαία, που δεν επιτρέπεται να κάνει αυτά που κάνει, που είναι μια αιματοδαμένη σημαία, το μοναδικό που αξίζει είναι αυτό εδώ, τίποτε άλλο. Τη μήνυ του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών προκαλεί το ρατσιστικό ντελήριο του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα ρατσιστικά μυαλά γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς συνθλίβουμε και πετάμε στη θάλασσα αυτούς που τολμούν να επιτίθεται στην ένδοξη σημαία μας. Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου και εν προκειμένου του εθνικού συμβόλου της Τουρκίας, απαντά οργισμένα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να καταδικάσω με τον πιο κάθετο τρόπο την πατιδροκάπηλη συμπεριφορά του πρώην ευρωβουλευτή του ναζιστικού μορφώματος. Η ελληνική κυβέρνηση, η χώρα συνολικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις πρακτικές. Νέα δεδομένα δημιουργούν για τον Αμερικανό Πρόεδρο όσα αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο πρώην στενός του σύμβουλος Τζον Μπόλτον. Σύμφωνα με τους New York Times που προδημοσιεύουν πληροφορίες από αυτό το βιβλίο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να συνδέεται με περίεργες συναλλαγές με την Κίνα και τον Πρόεδρό της, αλλά και με τον Ταγί Περντογάν. Με την δίκη για την παραπομπή του Προέδρου Τραμπ να βρίσκεται σε εξέλιξη, νέες αποκαλύψεις φαίνεται να εκθέτουν ξανά τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυτή τη φορά είναι ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Άμυνας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον που έρχεται να εκθέσει τον Τραμπ. Ο Τζον Μπόλτον σε προσχέδιο βιβλίου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να αποκαλύπτει στοιχεία που δείχνουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Ήταν προς το τέλος του 2018 όταν ο πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ με ένα συνήθιστο αίτημα. Θα μπορούσε να μεσολαβήσει σε μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου για να καθυστερήσει ή ακόμα και να σταματήσει την έρευνα εναντίον της Halkbank, μία από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της Τουρκίας. Στα όσα αποκαλύπτει ο Μπόλτον, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν φαίνεται να ζήτησε επανειλημμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο την άρση των κυρώσεων προς την τουρκική τράπεζα, αλλά και την απελευθέρωση ενός τελέχους της που φέρεται να προσπάθησε να διακινήσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού από την Τουρκία στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ στεναρά υποστηρίζει πως όλα είναι μυθεύματα. Αποκαλύψεις όμως περιέχει το βιβλίο και για ανίερες συμφωνίες του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Συγκεκριμένα, οι New York Times αναφέρουν πως ο πρόεδρος Τραμπ κλήθηκε να αποσύρει τις κυρώσεις 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον κινέζικο κολοσσό τεχνολογίας ZTE, κάτι το οποίο τελικώς έπραξε. Οι νέες αποκαλύψεις οθούν ακόμη και ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές στο σημείο να ζητήσουν την ακρόαση Μπόλτον στη δίκη. Με την ομάδα υπεράσπισης του Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρεί να αφοπλίσει τη βόμβα Μπόλτον, μένει να φανεί εάν τελικώς κληθεί ως μάρτυρα στη δίκη και αν τα στοιχεία που θα αποκαλύψει αλλάξουν τελικά τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε σήμερα μέσω του Όπεν ο Υπουργός Οικονομικών. Μιλώντας λοιπόν στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας 7, ο κύριος Σταϊκούρας παρουσίασε το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο για να διαδεχθεί το ισχύον πλαίσιο που, όπως ξέρετε, λήγει στα τέλη Απριλίου. Παράλληλα, εξήγηλε και επιθετική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2021. Προστασία από πληστηριασμούς τέλος για την πρώτη κατοικία από το Μάιο και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας περιέγραψε το πρωί στο Open και την Ώρα Ελλάδας 7 το νέο πλαίσιο για τους υπερχρεωμένους. Από τον Μάιο και μετά θα υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων οικοκυριών
όχι με τη σημερινή μορφή. Το πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός, θα έχει 4 παρεμβάσεις. Θα υπάρχει μόνο μία διαδικασία προστασίας για τους υπερχρεωμένους. Σε όσους εντάσσονται σε αυτή, θα δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία για μια νέα αρχή, όπως για παράδειγμα με τη διαγραφή τους από τη μαύρη λίστα του Τηρεσία. Θα αποκαλυφθούν με διασταυρώσεις αυτοί που μπορούν να πληρώσουν αλλά δεν πληρώνουν, οι λεγόμενοι και στρατηγικοί κακοπληρωτές, και θα στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά με μέτρα όπως η παροχή επιδόματος στέγασης για να μείνουν στην πρώτη κατοικία τους τουλάχιστον ως ενοικιαστές. Στο μέτωπο της φορολόγησης, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι ο στόχος είναι να γίνει πιο επιθετική από το 2021 μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ επανέλαβε με τόνο σιγουριάς ότι αναζητείται δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να μειωθεί από φέτος η εισφορά αλληλεγγύης αλλά και ο ένφια για δεύτερη φορά. Κλειδί βέβαια είναι η μείωση των πλεονασμάτων, θέμα που έθεσε ο κύριος Σταϊκούρα στο Γάλλο ομολογό του Μπρουνό Λεμέρ χθες στο Παρίσι. Δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται μεταξύ άλλων και με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Έθεσα συνεπώς την συγκεκριμένη επιχειρηματολογία που έχουμε. Η Γαλλία είναι σύμμαχος της χώρας πάνω σε αυτό το πεδίο. Απομένει από την ελληνική πλευρά να ποσοτικοποιήσει την επιχειρηματολογία της. Ο Υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί και το τέλος επιτιδεύματος. Με ηχηρές απουσίες αλλά και με βόμβες που εξαπέλυσε το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο κύριος Χρήστος Σάβας, άρχισε η δίκη για τους στημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο. 28 οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους πρόεδρος Μεγάλης ΠΑΕ, διαιτητές, ποδοσφαιριστές αλλά και πρώην μέλη της ΕΠΟ. Μετά από δύο διακοπές και μία αναβολή, άρχισε η δίκη για τους στημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο την περίοδο 2012-2015, αλλά οι απουσίες ήταν ηχηρές. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, και ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισανίδης, δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο λόγω υποχρεώσεων, κλήθηκαν όμως να καταθέσουν την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Χρήστος Σάβας, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, επέμεινε στις καταγγελίες που είχε κάνει το 2012 για παράνομη κατάρτιση των πινάκων διαιτησίας. Όπως είπε, ο ίδιος αποκλείστηκε από τη διαδικασία και οι πίνακες βγήκαν από δύο μέλη μόνο παραμονές του 15 Αυγούστου. Οι πρακτικές που ακολουθούνται έφεραν το ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Οι πίνακες βγήκαν καθ' υπόδειξη Σταθόπουλου και Κουρίδη. Αυτό μου άφησε να εννοηθεί ο Σαρής. Προσθέθηκαν επιπλέον 8 με 9 διαιτητές. Με τι όφελος? Ο τότε πρόεδρος της ΚΕΔ Γιώργος Σαρής να γίνει πρόεδρος της ΕΠΟ στη συνέχεια. Ο μάρτυρας χαρακτήρισε τους διαιτητές τα μεγάλα θύματα της δυσόδους κατάστασης που επικρατεί στο ποδόσφαιρο, με τον εισαγγελέα να ρωτά. Και θήτης ποιος είναι? Πίσω από κάθε διαιτητή κάποιοι κάνουν παιχνίδια. Ονόματα δεν μπορώ να πω γιατί έχω 3-4 χρόνια στα δικαστήρια. Ερωτώμενος για τη συνάντηση στο Χίλτον το Δεκέμβριο του 2011 μεταξύ παραγόντων της ΕΠΟ και του Προέδρου της ΠΑΕΟΛΙΜΠΙΑΚΟΣ, Ευάγγελου Μαρινάκη, ο μάρτυρας είπε: «Μου τηλεφώνησε ο Σαρής και μου λέει: Δεν έρχεσαι στο Χίλτον να μας κάνει το τραπέζι ο Μαρινάκης? Ο κύριος Μαρινάκης είχε κάποια παράπονα από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Σοφοκλή Πυλάβιο. Όλοι είχαμε κάποια παράπονα. Η άποψή μου όμως ήταν ότι είναι άκερο να συζητάμε ένα χρόνο πριν για τον επόμενο πρόεδρο». Ο τότε πρόεδρος, Σοφοκλής Πυλάβιος, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι είχε αντιληφθεί πως δεν ήταν πλέον αρεστός για τη θέση του επικεφαλής. Δεν κατάφερε ωστόσο να διαφωτίσει το δικαστήριο για τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ο πρόεδρος τότε ήταν το εξυλαστήριο θύμα. Στο μικροσκόπιο του δικαστηρίου θα μπουν εκτός από τους πίνακες των διαιτητών και τουλάχιστον 15 αγώνες της περίοδου 12-15 που φαίνεται ότι χειραγωγήθηκαν. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Φεβρουαρίου. Πολύ μακριά από όλα αυτά, ολοήμερο τηλεμαραθώνιο για την υποστήριξη του έργου του Χαμόγελου του Παιδιού διοργανώνει σήμερα η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Και ήρθε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα να συνδεθούμε και εμείς εδώ από το Open με την ΕΡΤ1. Βλέπουμε την οικοδέσποινα αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας, μία από τις πολλές που έχετε κάνει, Λένα, για να στηρίξουμε μία οργάνωση που βοηθάει πολύ, πάρα πολλά παιδιά. Νίκη, έτσι είναι. Οι αριθμοί είναι πάρα πολύ δυνατοί. Το δίκτυο που δυστυχώς ή ευτυχώς έχει φτιαχτεί για τις ανάγκες το δυστυχώς πηγαίνει. Είναι μεγάλο, 24 χρόνια κλείνουν φέτος προς 25 το Χαμόγελο του Παιδιού σε δράσεις διαφορετικών ειδών. Θέλουμε να συγκρατήσετε έναν αριθμό, αφού σας ευχαριστήσουμε για τη σύνδεση και για την διαθεσιμότητά σας, το 19810, είτε από σταθερό είτε από κινητό, γιατί η βοήθεια του καθενός σας είναι πολύτιμη. Λένα, μιλάμε και καλά για κλήση και για SMS από ό,τι βλέπουμε και στους δέκτες μας, έτσι? Ναι. Οτιδήποτε θέλει, οποιοδήποτε τρόπο θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει, λειτουργεί. Είτε από κινητό, είτε από σταθερό.
και με SMS ακόμα και κενό, χωρίς τη λέξη χαμόγελο ή με τη λέξη χαμόγελο, με μικρά γράμματα ή μεγάλα, θα βοηθήσει. Για πόση ώρα ακόμη λειτουργεί το πενταψήφιο? Θα λειτουργήσει. Ωραία. Γιατί τη ώρα και εμείς θα είμαστε μέχρι τις 9 στον αέρα ως επίσημος τηλεμαραθώνας. Λένα, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη έχετε βεβαίως στη στήριξη όλων μας. Στο χαμόγελο του παιδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη, για τη σύνδεση. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και συγκεκριμένα στη Βουλή. Πριν από λίγο τοποθετήθηκε από το Βήμα στην Ολομέλεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, για τα τεκτενόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου αυτές τις τελευταίες ημέρες. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου στον κύριο Αβγενάκη. Πολύ απλά, γιατί αυτούς τους άθλιους χειρισμούς, ας μην γελιόμαστε, δεν έχει την ευθύνη για αυτούς ο Αβγενάκης. Την ευθύνη αυτή την έχει ο κύριος Μητσοτάκης και μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λοιπόν ο Αβγενάκης. Υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελικό του κράτους. Εσείς δεν μας λέγατε ότι θέλετε με αυτό το επιτελικό κράτος όλες οι κρίσιμες αποφάσεις να παίρνονται από εσάς? Τώρα γιατί ρίχνετε το μουτζούρι στον υφυπουργό σας? Ή μήπως εσείς δεν γνωρίζατε? Αφού εσείς αποφασίζετε τα κρίσιμα. Εσείς λοιπόν είστε και προσωπικά υπεύθυνος για αυτό το χάος που έχετε δημιουργήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στο Βήμα τώρα ο Πρωθυπουργός. Ελάτε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο. Πρωτοβουλίες επενδυτικές για τη χώρα μας. Την ώρα λοιπόν που η χώρα ανακτά αξιοπιστία στην οικονομία, την ώρα που η χώρα βηματίζει στο δρόμο της πρόοδου, πράγματι πληγώνεται στο εξωτερικό από μια ποδοσφαιρική βεντέτα. Και την ακρίβεια, μια επιχειρηματική και προσωπική αντιπαλότητα, η οποία μάλιστα, αφού πρώτα μπήκε στα γήπεδα, τώρα απειλεί να απλωθεί και στην κοινωνία, διχάζοντας τους πολίτες, ακόμα και με όρους γεωγραφίας. Αυτά δεν είναι καινούρια φαινόμενα, κύριε Τσίπρα. Ας είμαστε εδώ πέρα ειλικρινείς. 20 χρόνια τουλάχιστον τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο ταλανίζεται από τέτοια γεγονότα. Και καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να τα αντιμετωπίσει με το απαραίτητο θάρρος και την απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Ούτε η δικιά σας κυβέρνηση. Ας μην μπούμε στη συζήτηση σήμερα του ποιος έκανε παρέα με ποιον διαπλεκόμενο. Δεν θέλω να θυμηθώ δηλώσεις παραγόντων όταν εσείς ήσασταν στην κυβέρνηση, ούτε τις δικές σας εκλεκτικές σχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη. Ας συμφωνήσουμε σε αυτή την αίθουσα ότι η φωτεινή Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να φυλακίζεται σε μια γκρίζα κερκίδα. Είναι χρέος μας λοιπόν να μην αφήσουμε να μετατραπεί η κοινωνική ζωή σε μια ποδοσφαιρική αρένα. Να αποκρούσουμε κάθε διχαστικό σχέδιο και να μην επιτρέψουμε σε καμία μάχη ιδιωτικών συμφερόντων να σκεπάσει την καθημερινή προσωπική μάχη που δίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης για να ζήσει καλύτερα, για να προκόψει. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μείνετε στο Open, ακολουθούν τα αθλητικά και η πρόγνωση του καιρού από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ.